Δεν είναι η μέρα καθαρισμού η καλύτερη? Ακόμα καλύτερη από την ημέρα πετάγματος κέικ. Η καλύτερη. Απολύτως. Ναι. Μου αρέσει η μέρα πετάγματος κέικ. Τέλεια. Δείτε αυτές τις αγιονάρες. Ή και όχι. Χα, κάποιος έχασε την εργασία του. Χα, οι άνθρωποι αφήνουν τα πιο παράξενα πράγματα. Κάτσε, είναι δική μου. Εκεί πήγε. Γεια σου, Σκίπερ. Γεια σου, Τζέσικα. Βλέπω ότι έχεις έρθει για την ημέρα καθαρισμού παραλίας. Ναι, δεν θα την έχανα. Ούτε εγώ, ποτέ όμως. Όχι, σίγουρα είναι σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν είναι καθόλου σκληρή δουλειά. Είναι μια διασκεδαστική ανακαίνιση στην παραλία. Αυτό εννοούσα. Διασκέδαση, όχι σκληρή δουλειά. Και ποιος δεν λατρεύει την παραλία? Κανείς περισσότερο από εμένα. Ξέρεις, λατρεύω την παραλία κι εγώ. Όχι περισσότερο από εμένα. Δεν είναι διαγωνισμός. Φυσικά και όχι. Γεια σου, Σκίπερ. Πώς πάει ο καθαρισμός? Βρήκες τίποτα παράξενο? Η Τζέσικα είναι εδώ. Όχι. Ω, ναι. Είπε ότι λατρεύει την παραλία περισσότερο από εμένα και ουσιαστικά με προκάλεσε σε ένα διαγωνισμό καθαρισμού. Το ίδιο είχε γίνει στην πόλη Σιγλικών. Αυτό δεν τελείωσε καλά. Τα δικά της μάφιν ήταν από το φούρνο. Πάντα είχατε κόντρα εσείς οι δύο. Αυτή φταίει. Με εκνευρίζει. Εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοείς. Σκίπερ, συγκεντρώσου. Αυτή η μέρα είναι για την παραλία και όχι για την κόντρα σας με την Τζέσικα. Έχεις δίκιο. Συγκεντρώσου στην παραλία και μην την αφήσεις να σε εκνευρίσει. Έτσι, μπράβο. Τα λέμε αργότερα. Γεια! Έλα, μπαμπά. Η μαμά είναι σε ταξίδι, οπότε έκανε εμάς υπεύθυνος της λίστας. Εντάξει, εντάξει. Πείτε. Αν και ξέρω ότι έχω πάρει τα πάντα. Τέλεια. Sleeping bag. Ναι. Σκηνές. Ναι. Ψησαριά, τσιλί, ψωμάκια, hot dog, γλυκά. Ναι, ναι, ναι και ναι. Ποιος ξεχνά τα γλυκά όταν είναι να κάνει κάμπινγκ? Το έκανα πριν γεννηθείτε. Μπορούμε να φύγουμε τώρα? Γεια σας. Τώρα θα χτύπαγα. Daisy, Ken, μου λείψατε τόσο πολύ. Χρόνια και ζαμάνια. Γεια σας, οικογένεια Ρόμπερτ, συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Όχι ακόμα, αλλά αν δεν είμαστε στο δρόμο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, μπορεί μετά να χάσουμε ώρες στην κίνηση. Εκτός αν θέλετε να γίνει το ίδιο όπως την προηγούμενη φορά. Όχι! Τι συνέβη την τελευταία φορά? Κολλημένη στην κίνηση για 5 ώρες. Το ραδιόφωνο κολλημένο στο σταθμό, χαλαρή μουσική. Ακόμα έχω εφιάλτες. Στο τζακ προλάβαμε. 3, 2. Μην ανησυχείς, είναι το τελευταίο. Μέχρι στιγμής είναι το αγαπημένο μου σημείο του κάμπινγκ. Αλλά θα μπορούσες και να με προετοιμάσεις. Ξέρετε, όταν ήσασταν μικρά, κοιμόσασταν μέσα σε 5 λεπτά από τότε που ξεκινούσαμε. Δείτε τώρα πώς μεγαλώσατε. Λοιπόν, ποια θέλει να επιλέξει τη μουσική για το ταξίδι? Ναι, θα ακούσουμε χαλαρή μουσική. Είναι μπροστά, πίσω από εκεί. Hey, το ακούτε? Ας κινηθούμε αργά, αργά. Δεν θέλουμε να το φοβήσουμε περισσότερο από ό,τι ήδη φοβάται. Εφαρμογή. Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς είχατε τύχη. Βρήκαμε αυτό. Μοβ τρίχωμα. Εγώ λέω στη Στέισι ότι είναι μόνο
καιρός, αλλά δεν με πιστεύει. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, Τσέλσι. Όπα, τι, αλήθεια? Ναι. Εδώ δεν έπαιζες με τα λούτρινα ζωάκια σου χθες? Αχα. Μάλλον όντως ψάχναμε για μονόκερο. Κύριε Μονόκερε, σας το είπα. Αυτό όμως δεν εξηγεί αυτά τα παράξενα αποτυπώματα. Είναι τέρμα παράξενα. Μοιάζουν αρκετά με αυτά που αφήνει η ζώνη των γυαλιών του Κεν. Απλώς χαίρομαι που δεν είναι φίδι. Μπράβο, Σέρλοκ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω το ίδιο με τα ίχνη που ακολουθούμε, τα οποία μοιάζουν με μια διασταύρωση μεταξύ δύο διαφορετικών ειδών. Μόνο που δεν είναι. Αυτά μοιάζουν γνωστά. Είναι σίγουρα δύο διαφορετικά είδη. Γι' αυτό τα ίχνη μας οδηγούσαν πίσω. Έρχεται από τις σκηνές μας! Όχι! Μπαμπά! Το κακό! Μάλλον δεν κοιμήθηκα χθες όσο νόμιζα. Πώς πήγε? Όχι και τέλεια. Βρήκαμε ένα λούτρινο μονόκερο, ένα παπά που ροχαλίζει και ένα στον άλλον. Αλλά όχι το μυστήριο πλάσμα. Βασικά έχουμε να ακούσουμε όλα το ρουλιαχτό. Ίσως κατάφερε να απελευθερωθεί. Ή μετακινήθηκε για να τρομάξει άλλους κατασκηνωτές. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεται, δεν υπάρχει λόγος να το ψάχνετε με άδειο στομάχι. Ποιος θέλει τηγανίτες? Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε με άδειο στομάχι, έτσι δεν είναι? Ω, ναι. Και αυτή τη φορά σίγουρα ακούστηκε από αυτήν την κατεύθυνση. Το χρειάζομαι αυτό. Αυτός ο διακόπτης νομίζω ανοίγει τα φώτα εδώ. Οπότε θα φωτίζεται για μένα. Έτσι, παιδιά. Έλα, Βον Φανκ. Πάτη. Μη με εγκαταλείπετε τώρα, παιδιά. Πάμε από τη γέφυρα. Τι συνέβη? Δεν μπορώ να δω τους στίχους μου. Τώρα μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορώ! Δεν μπορώ. Κατ! Λάιλα! Τι κάνεις με τα φώτα? Αχ, επιλύω το μυστήριο του ποιος διακόπτης ανοιγητή. Συνεχίστε. Μπορώ να σας βοηθήσω? Με ευχαριστώ. Είμαι η Επίφανη. Ήρθα για τη Μαλιμπού και την Μπρούκλιν. Λάιλα, από εκεί είναι. Υπέροχα. Θα μπω μέσα. Ευχαριστώ. Φαγητό! Όποια κι αν είσαι, σε περίμενα όλη μου τη ζωή! Θέλω γαλοπούλα! Θέλω σαμπόν! Υπάρχει κάτι με κέτσα! Θέλω πατατάκια! Ωραία, δεν χρειάζεται ένα ποτό! Γρήγορα, ας δουλέψουμε ενώ τα στόματά τους είναι απασχολημένα με το να μασάνε! Αχα, τσακ! 3, 2... Τη δύσκολη αλήνη φινέτσα, λα λα λα. Γι' άγχος δεν έχει χώρο εδώ μέσα, να να να. Ομάδα που κερδίζει, δεν περισσότερο έχει να αποτύχει. Τόσο λα. Ούψ. Λάιλα. Το ηχείο τα έπαιξε. Αυτά βαθαίνεις όταν δουλεύεις σε ένα μέρος που λέγεται σπασμένα ηχεία.
εσύ είσαι. Είδες τη Λίντζη? Ναι, είναι παντού. Την ίδια στιγμή. Παντού, εννοείς πουθενά. Μόλις εξαφανίστηκε, πουφ. Στόπα, η εξωγήινη είναι εδώ. Υπάρχει εισβολή? Τι, όχι, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Τότε γιατί υπάρχουν τρεις αδελφές μου πίσω σας? Έχει δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μια λογική εξήγηση για όλα αυτά. Ναι, όπως... Θα πω στη μαμά μου ότι είστε κακές babysitter που αφήνουν τους εξωγήινους να πολλαπλασιάσουν την αδερφή μου. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν έχω ιδέα, αλλά αν ο Τόμπι πει στη Σάρα ότι είμαστε χάλια babysitter, δεν πρόκειται να πάρουμε χρήματα για το στούντ. Πρέπει να σταματήσεις να λες στούντ. Δεν πρόκειται να το πει κανείς έτσι. Και τι θα γίνει με τον μπαμπά μου? Αν τα θαλασσώσουμε, δεν πρόκειται να πάρει προαγωγή. Προσέξτε! Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε χαλαροί, αλλά βασικά δεν μπορώ. Μια από τα ίδια. Αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Εντάξει, άκου πώς θα γίνει. Πρέπει απλώς να μπούμε μέσα εκεί και να είμαστε ο εαυτός μας. Σωστά, γιατί ήδη ξέρουμε ότι τους αρέσει η μουσική μας, οπότε πρέπει απλώς να αναπνεύσουμε. Κορίτσια. Παντόρα? Είμαστε σε λάθος διεύθυνση. Μετακίνησε τα κτίρια Ότο. Ότο Φίνιξ. Σας παρακαλώ, αυτός ο άντρας είναι παλιά νέα. Εργάζομαι εδώ τώρα στη δισκογραφική Μεγάλα Όνειρα. Και όταν άκουσα ότι η δισκογραφική ήθελε να σας φέρει, σοκαρίστηκα. Ξέρετε, ίσως γιατί σας ήξερα ήδη. Ίσως και γιατί όταν σας γνώρισα μου φανήκατε αδιάφορες. Αλλά αυτό ήταν στο παρελθόν, τώρα είμαστε στο παρόν και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί. Σμούθι. Φράουλα. Το θυμήθηκες? Τι θυμήθηκα? Τέλος πάντων, από εδώ. Μπάρμπι η Σανέλ Κλίβερ, η ατρόμητη ηγέτης μας, η ιδιοφύα πίσω από τη δισκογραφική, μια πραγματική οραματίστρια της μουσικής. Νομίζω κατάλαβαν, Παντόρα. Ελάτε, ελάτε. Είμαι ενθουσιασμένη που σας συναντάω επιτέλους. Από τη στιγμή που σας άκουσα, ήξερα ότι έπρεπε να γίνετε μέλη αυτής της δισκογραφικής. Και η ομάδα μου έχει καταρτήσει ένα σχέδιο που εγγυάται ότι θα σας κάνει πρώτα ονόματα στο Πι και Φι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μπείτε στο στούντιο για να ηχογραφήσετε το πρώτο άλμπουμ σας. Και μην ανησυχείτε, έχω ήδη ειδοποιήσει τον καλύτερο παραγωγό και τους καλύτερους μουσικούς στην πόλη. Δεν μας απασχολεί το κόστος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχήσουμε για το αν έχουμε αρκετά χρήματα για μια ηχογράφηση. Ακριβώς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αφού κυκλοφορήσουμε το πρώτο σας σίγγλ, μιλάμε μετά για παγκόσμια περιοδεία, κυρίες. Sold out συναυλίες σε γήπεδα, συνεντεύξεις στα κανάλια. Τα μουσικά σας βίντεο σε κάθε οθόνη. Υπογράψτε μαζί μας και θα μετατρέψουμε τα τραγούδια σας σε επιτυχίες και εσάς σε star. Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι? Σύμφωνοι!